κάνει συνέντευξη, τότε δεν χρειάζομαι κάποιον εδώ. Δημήτρη, μπορείς να κάνεις λίγο. Στο πηγιά. Όχι. Πίσω, μπορείς να κάνεις λίγο. Στο τρένο. Κάτι ρε παιδί μου, να ας πούμε κάτι τέτοιο. Όλα πάνε ρολόι. Υπάρχει μια κούρα στις ζωγραφίες μας στο ζωγραφίες. Όχι παιδιά, δεν είμαι κουρασμένη. Είμαι φίνα φρέσκια. Ψέμα τεράστιο είναι αυτό. Δεν μπορώ παιδιά, μιλάω στον εαυτό μου, κάτσε γιατί έχω δύο τέτοια. Τι θέλουμε να πούμε, πείτε μου. Λέμε καλά λόγια ή αλήθεια. Λέμε καλά λόγια. Το πρόγραμμα πάει παιδιά καρφί τώρα που δεν έχουμε ξεκινήσει. Μετά ίσως να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα πηγαίναμε λήψη. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Γιατί αυτό. Γιατί ενώ δεν είναι δύσκολες σκηνές που έχουμε να κάνουμε, έχουμε να κάνουμε με κόσμο στο background. Που είναι δύσκολο να σκηνοθετηθεί. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξη. Γιατί έχουμε φέρει πάρα πολύ καλό κόσμο. Α, συγγνώμη, ήταν τυχαίο. Εσείς ποιος είστε? Δημοσιογράφος. Μου είπαν ότι ήσασταν στην ίδια παρέα πριν κάποιες μέρες. Έχω να καταγγείλω βέβαια το Θοδωρή ότι χθες μου είχε πάρει το κινητό για 5 ώρες. Είσαι βαμμένο. Ναι. Δεν πιστεύω να... Ποιος? Να το δω μια playback. Παιδιά, κάτι μυρίζει λίγο καμένο, είναι η ιδέα μου. Θα πάρω τον εμάλι. Μ' αγαπάει αυτό. Πάρα πολύ. Μπορεί να μου. Χαίρομαι πολύ που κάνουμε σε γύρισμα. Πάμε. Ποιον σε έφυγε κιόλα. Ναι. Ήρθα να σε δώσω χώρο. Κάτ. Πότε στη λουστά. Πάμε! Μπράβο παιδιά, κατ! Πολύ καλή λήψη. Σε όλη τη σκηνή είναι ένα κομμάτι κοτόπουλο εδώ. Είδα και μια τρίχα πάνω του όπως μου το σερβίρεζε. Είμαι ένας σοβαρός σκηνοθέτης. Ωραία. Ησυχία, πάμε πρόβα. Αρχίζει και μου μοιάζεις, το ξέρεις. Πώς? Γελάς περισσότερο. Δεν θέλω αυτό. Όχι, έχεις κάνει 100 κινήσεις. Δεν μπορεί. Κοιμόσουν και τι ήταν στον ύπνο σου. Γιατί είναι... σκέφτομαι. Γιατί άμα κοιμάζει και έρθει ο άλλος, θα σε κατευθείαν στο έτσι, έλα κοιμήσου. Αυτό, όχι. Εσύ γυρίζεις τόση ώρα εδώ σαν είσαι γάτα που τον είδε και είχε έρθει σε οργασμό. Κάτ! Πες, έκανα 3 τζούρες στη σκηνή που είμαι στο γραφείο. Τσιγάρο, το έχω κόψει εδώ και 2 μήνες και από χθες βήχω. Άτιμο πράγμα, να το κόψετε. Αυτό είναι το όνομα της ταινίας. Αυτό λέει από κάτω σήμερα. Φοντ δε πόλ, ναι. Το παιδί. Μιχάλη, έλα εδώ, κύριε Ειρήνη, γίνα.
Γεια σας! Τι κάνετε! Η απόλυτη γατομαμά της του Λίγκατου. Τι κάνεις, καλά. Θα παίξουμε μαζί. Αν πας, ας πούμε, επιθετικά, πας και ανοίξεις την πόρτα επιθετικά. Δεν τη χτυπάς. Να χτυπάς την ειρήνη, καταλαβαίνεις. Ανοίξεις επιθετικά την πόρτα, ορμητικά. Δηλαδή, είσαι εκεί. Και εγώ έρχομαι και θα διατήσω να πάνω. Και φεύγω, πάνω, ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Ναι, ναι. Τελείωσε. Λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω. Κι άλλο λίγο πιο πίσω. Το έτσι, ας πούμε, ωραία. 54, 1 τρίτη. Και πάμε. Γεια σας. Είμαστε, κάνουμε backstage στα γυρίσματα του κυρίου Βουρνά, του πρωταγωνιστή και ένα καρότσι. Να σου πω... Επιτάμεντε σαν εγγυσένη. Καλά, να τρίχατε το πράγμα. Πάμε στη γωνία σας. Φλέτα ρε μαζί μου. Ραρ. Πρέπει να αλλάξω όλο το κείμενο. Όλα καταγέφεσαι ένα προφίλ. Και λέω, αυτό το λέω δεν προλαβαίνω τώρα το να το λέω. Είναι η φάση που νομίζουμε πλέον ότι κάνουμε συστηματική κομμεντή, αλλά δεν κάνουμε. Αλλά τι κάναμε τελικά. Έλα μου, τι έκανες, ξέρει. Ναι, το βλέπω. Όντως. Ούτε για βροχή το πάει όμως. Μ' αρέσει να την έχω μαζί μου. Με κάνει μια νιώθεια ασφαλή. Σύντο ότι πεινάω. Και εγώ ρε γαμώ, το είδες τώρα με τον Φιλιππινέζικο. Με κορυδεύεις. Είδες αν μην καταφύγεις να πάω μαζί του. Δεν ξέρω. Ρώσικα, μωρέ, όλα ίδια δεν είναι. Τι διαφορά έχει το Ταϊλανδέζικο. Ρώτησε τι γεύση έχει το Φιλιππινέζικο. Όχι, το Ταϊλανδέζικο είναι τέλειο, λέει. Βεβαίως και όχι. Πόδια σαν το γύρισμα, με πνίγεις, με πνίγεις, με πνίγεις. Αυτό είναι τέχνη. Βοήθεια. Στείλε ένα φυλάκι στην κάμερα. Είμαι έξυπνη, όμορφη, νέα και ταλαντούχα. Όχι Καπένης, Καπενής. Ναι. Ούτε Κάπενης. Κάπενης θα ήταν περίεργο. Είμαι μελλοντικό στάρ. Πιστεύω ότι ο θάνατός μου θα φέρει την Ανάσταση και οπότε θα υπάρξει το sequel της ταινίας. Πες και τι δουλειά κάνεις εδώ, Νανά. Τραγουδάω. Πάσχα θα γίνει και μετά θα προβάλλεται μαζί με τα πάθη του Χριστού. Κύριε Λιακόπουλε, στείλτε ένα φυλάκι στις αγωνιστρίες σας. Κουκλά. Τα γάντια τα άσπρα μου τη χαλάνε πάρα πολύ όμως. Και τις 10 εντολές της Δέσποινας Βανδύ. Αφέρνουν σοβαρότητα. Είναι σαν του Μίκι Μάους. Με βασιλικό, γιαρέμ, γιαρέμ και δυόσμο, χωρίς ο Θεός, γιαρέμ, γιαρέμ τον κόσμο. Έλα γάμπρε, την υφή πάρε. Γεια σας. Καλό βράδυ. Και μην ξεχνάτε. Σας αγαπώ. 14 και 3. Και 3. Πάμε. Thank you.